Πού στι σέρε θα πάμε τώρα. Μα περιμένει και ο κεντρικό αμυντικός του Πανστεραιαϊκού, Θέμη Κεφαλά, που ήρθε τον Ιανουάριο στην ομάδα και αμέσω ε, πήρε θέση βασικού στον ε, Πανσεραϊκό. Θέμη. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σα. Είμαστε μία μέρα μετά την ε, χθεσινή νίκη, αυτό το εντυπωσιακό 4-0 επί του Ολυμπιακού Β. Ε, καταρχήν δεν ξέρω ε, πώ υποδεχτήκατε ένα τόσο μεγάλο σκορ, γιατί ο Ολυμπιακό, παρά τι μεταπτώσει του δεύτερου ομάδα του Ολυμπιακού, δηλαδή έχει δείξει ότι είναι μια καλή ομάδα. Ε, ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για μα και ψυχολογία. Ο Ολυμπιακό ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ε, απλά χθε πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι και δικαίωμασταν να κοιτήσουμε. Ε, τώρα πιάσατε στου 20 βαθμού ε, τα τρίκαλα μαζί με τον Απόλον Πόντου. Βέβαια είστε ακριβώ στη γραμμή του υποβασμού, Θέμη. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν ο Πασαραϊκό μπορεί να τα καταφέρει. Και στο ρωτάω αυτό γιατί ε, έχει χάσει πολλά μάτ στον γκολ, Έχει χάσει παιχνίδια που δεν ήταν χειρότερο από τον αντίπαλό του. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση για το αν τελικά θα παραμείνει στη Super League 2. Ε, θεωρώ ότι σε πολλά παιχνίδια ήμασταν άτυχοι. Δεν μπορούσαμε να βρούμε εύκολα τον κόλ. Αλλά με πολλή δουλειά τώρα θα δουλέψουμε. Θα κοιτάμε κάθε παιχνίδι, παιχνίδι με το παιχνίδι και θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε και να μείνουμε στην κατηγορία. Μένουν αυτέ οι 11 αγωνιστικέ σε αυτό το διάστημα μέχρι το τέλο. Τι πιστεύει ότι πρέπει να προσέξετε περισσότερο, Τα εντό έδρα μάτια, εκτό έδρα, κάποιου αντιπάλου συγκεκριμένου. Ε, για μα όλα τα παιχνίδια είναι το ίδιο. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο λεπτό να συγκεντρωμένοι. Έχουμε ένα στόχο και αυτό είναι η νίκη και να καταφέρουμε να μένουμε στην κατηγορία. Mm -hmm. Θα τα ακολούθηση στα χνάκια του πατέρα σου ε, που έχει παίξει σε ΑΚ και πανσεραϊκό. Ήσουν στην Αγγλία, έχεις παίξει και στην Άντερ 23 της QPR. Ε, το αγγλικό ποδόσφαιρο, η εμπειρία σου εκεί που το έζησες πώς ήταν? Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Έζησα μια ξεχωριστή εμπειρία εκεί στην Αγγλία. Ε, απλά μετά από πέντε χρόνια που ήμουν εκεί, πήρα την απόφαση να ξαναγυρίσω πίσω. Είχε πολύ μικρό, ήσουν από τα 16 εκεί, έτσι. Από τα 16, ναι. Γιατί τώρα είσαι 21, δηλαδή. Μην νομίζουν και οι τελευταίε ότι είσαι και μεγαλύτερη ηλικία. Είσαι μόλι 21 ετών. Τώρα θέλω να μου πει κάτι. διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα τη ΣΑΣ το καλοκαίρι τη Ισπανική τη Πασίγνωση Εφημερίδα. Που έγραφε για σένα ότι ενδιαφέρεται η Ουέσκα και οι Λεγανιέ και ότι είχε εκφραστεί ενδιαφέρον και από την Παστιά. Από όλε αυτέ τι ομάδε, Ισπανία, Γαλλία, πώ πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ε, είχα πάρει απόφαση από πέρυσι το καλοκαίρι ότι θέλω να, να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Ε, και πίστευα ότι ο, και ακόμα πιστεύω ότι ο Πανσεραϊκός για μένα ήταν η καλύτερη επιλογή. Οπότε δεν το σκέφτηκα καν και γύρισα πίσω και ήρθα στον Πανσεραϊκό. Στον οποίο θα είσαι ευχαριστημένο, έτσι. Είμαι, είμαι πολύ ευχαριστημένο, ναι. Θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και καλή επιτυχία στον αγώνα για την παραμονή. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ επίση. Γεια σα.